ότι ο σύζυγός της έπεσε νεκρός μετά από πολλούς πυροβολισμούς. Κορίτσια μου. Τη συγκεκριμένη στιγμή λοιπόν δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Τι γίνεται? Ξαφνικά επικρατεί μια αναταραχή στη συγκεκριμένη επίδειξη. Έρχεται ένας πολύ καλός φίλος της Βικτόριας να την πάρει από την επίδειξη. Μπήκε μέσα στο χώρο, ενημέρωσε τους υπεύθυνους ότι πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει μαζί της. Έρχεται διακριτικά κοντά της, την παίρνει και φεύγουν. Ο άνθρωπος λοιπόν που έζησε όλα αυτά, φυσικά είναι ο σχεδιαστής ο Γιάννης Οτόγκος, που εκείνη τη στιγμή η επίδειξή ήταν σε εξέλιξη και προσπαθούσε και εκείνος στα κράτη του δευτερολέπτου να καταλάβει τι είχε συμβεί, καθώς η Βικτόρια έπρεπε να φύγει αμέσως από το σόου. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει αποκλειστικά στην εκπομπή μας ο Γιάννης Οτόγκος. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στη Βικτόρια και στην οικογένειά της. Είναι μια πολύ αγαπημένη κοπέλα που δουλεύουμε χρόνια και την ξέρω χρόνια. Εμείς δεν καταλάβαμε απολύτως τίποτα, διότι ήρθε ένας φίλος της, την πήρε, αυτό που είδα δηλαδή, πέρασε από μπροστά μου με ένα φίλο της και φύγανε. Ουσιαστικά φίλη της ήρθε, γιατί γράφτηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά. Ο Προκόπης ήρθε, ο Μακριλέξο, που είναι φίλη και είναι make-up artist ο Προκόπης. Ήρθε ο Προκόπης, την πήρε και φύγανε. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κλάσμα δευτερολέπτου, δύο δευτερόλεπτα. Αυτό, μετά την επίδειξη και το χαμό στα παρασκήνια που γίνεται όλο αυτό, ακούσαμε και μάθαμε και λυπηθήκαμε βεβαίως πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν την είδατε να φεύγει από την επίδειξη, πώς ήταν? Ήταν μια φίλη, την είχαν ενημερώσει προφανώς ότι κάτι είχε συμβεί. Προφανώς κάτι είχε συμβεί, της είπαν ότι κάτι δεν πάει καλά κλπ. Αλλά δεν άκουσα λιγμούς, δεν την είδα να φύγει με λιγμούς. Μας έχει στεναχωρήσει όλους και όλες τις κοπέλες και εμένα ιδιαίτερος που την ξέρω χρόνια. Έχω πάει και στο γάμο της. Πολύ πολύ αγαπημένο ζευγάρι, πολύ ερωτευμένη με τον άντρα της, πάρα πολύ δεμένη οικογένεια. Έχω να πω ότι η Βικτόρια είναι από τα καλύτερα παιδιά, ταπεινή, σεμνή και πάρα πολύ επαγγελματίας. Δεν έχω, δηλαδή, και δεν τα λέμε τώρα αυτά για να τα πούμε. Όπως είχατε δει σαν ζευγάρι, τέλος πάντων, αυτό που είχατε ζήσει στο λίγο, πώς ήταν? Γιατί είναι και τα πληροφορίες ήταν αρκετά μαζί, δεμένο ζευγάρι, και εκείνη έκανε πολύ συχνές αναφορές στον άντρα της. Πάρα πολύ συχνές, πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, σας το είπα και πριν. Ήταν πάρα πολύ δεμένοι και δυστυχώς συνέβη αυτό και πρέπει να είναι συντετριμμένη η κακομοίρα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα για λιγμούς, για φωνές, ότι μπήκε πολλοί κόσμος. Ο άνθρωπος που βρισκόταν στα παρασκήνια, γιατί δικιά του ήταν η επίδειξη, ο Γιάννης Οτόγκος, μιλάει και λέει ότι ήρθε κάποιος πολύ δικός της, make-up artist, την πήρε. Προφανώς την κοπέλα δεν είπαν ότι είναι νεκρός ο σύζυγός της. Της είπαν ότι κάτι έχει συμβεί σπίτι και πρέπει να φύγεις επί τόπου. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο προφανώς να την προστατεύσουν, να την βγάλουν από το χώρο που είχε πάρα πολύ κόσμο, να τους το πούνε και με λίγο τρόπο. Ήταν και τα δύο παιδιά στο σπίτι, είχε να τα σκεφτεί όλα αυτά εκείνη τη στιγμή στο μυαλό της. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και σίγουρα έπρεπε να γίνει ιδιαίτερος χειρισμός. Και είναι και ο άνθρωπος που τους ξέρει πάρα πολύ καλά, είπε ότι έχει πάει και στο γάμο τους. Ήταν λίγοι εκείνοι που βρέθηκαν στο γάμο στην Μύκονο και εδώ στέκονται όλοι ότι η Βικτόρια το έλεγε παντού. Έλεγε πόσο ευτυχισμένη και πόσο ερωτευμένη ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, στο My Style, όπως που συμμετέχει, είχε κάνει αναφορές στον άντρα της. Είχε βάλει και τον εφικό της Κατερινά. Και τέλος, σε αυτό το σημείο να δούμε ένα απόσπασμα από όλα όσα η ίδια έλεγε λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του. Πηγαίνω, ο άντρας μου, πάει να αφήσει τα παιδιά στη γιαγιά. Δεν έχει αφήσει ασυχία, δεν όχι.